Έχω εντυπωσιαστεί βγάζοντα τώρα το μπουφάν σου, το πόσα κιλά ακριβώ έχει χάσει. Ναι, έχω χάσει, νομίζω 6. Όλα αυτά από τι πρώτε από το Just. Τι τον αγόρια μου που έφυγα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη σου εμφάνιση και εκείνο το βράδυ να ξέρει ότι ήμουν με τη γυναίκα σου μαζί και δεν το περίμενε. Παρόλο που μετά ερχόμενη στο τραπέζι είπε, μα αφού τα λέγαμε ότι κάπου εκεί περίπου θα φύγει, γιατί τώρα στεναχωριέται. Όχι, μωρέ, εντάξει. Ήταν να φύγουμε, τι να σου πω. Θέλαμε να καθίσουμε λίγο παραπάνω γιατί βλέπαμε ότι είχαμε εξέλιξη. Δηλαδή υπήρχε πολύ όμορφη σχέση μεταξύ εμένα και τη Μαντού. Αν θα σου έλεγα να χαρακτηρίσει τη Μαντό με 2-3 λέξει, ποιε θα ήταν αυτέ. Επαγγελματία 1000%. Εσύ που είδες τη Δέσποινα Βανδύ από κοντά, είναι λαμπερή, αδυνατισμένη, ανανεωμένη. Ναι, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ανέβασες μέσα στο σώμα. Λάμπη, έτσι. Λάμπη, είναι... λίγα λες. Πώς σου φαίνεται λοιπόν η Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου στη θέση της Βίκης Καγιά και αν τελικά θα μπορούσε να αντικαταστήσει και την Ισμήνη με τη Βίκη Κουλιανού που την είδαμε σε ένα μικρό ρόλο guest star. Κοίταξε, η Ισμήνη σίγουρα δεν είναι Βίκη. Λείπει το σχόλιο της Βίκης. Αλλά βάζω μια άνω τελεία, ας το πούμε. Και θέλω να δω την εξέλιξη της Ισμήνης στα επόμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι και ο Άγγελος Μπράτης την πρώτη του χρονιά δεν ήταν ο Άγγελος. Φέτος πώς τον βλέπεις. Δυνατό. Δεν είναι ο Άγγελος Μπράτης που ξέρουμε τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε περιμένω μια παρόμοια εξέλιξη να έχει και η Ισμήνη. Αν ήσουν μέσα στην παραγωγή, θα έβαζε τη Βίκη Κουλιανού στην θέση του coach ή του κριτή. Ναι. Αν σε αγχώνει που με το χρόνο μπορεί να βλέπει κάποιε αλλαγέ είτε στο πρόσωπό σου είτε στο σώμα σου. Όχι, το μόνο με αγχώνει είναι που. Στην μπάλα. Ξέρω ότι έχεις πολύ μεγάλη αγάπη στην μπάλα. Μόνο εκεί που βλέπω κάτι πιτσιρικάδες που είναι πιο σφαίρα, αλλά και, θα, και εγώ ρε φίλε, με διατροφή, με γυμναστική θα το φτιάξω. Θα πήγαινε στο Survivor. Νομίζω όχι. Είδαμε τη συνύπαρξη της Ανίτα Σπάνια μαζί με την Άννα Βύση που μιλήσανε για όλη αυτή την αγάπη που τη δένει μετά τη σχέση του με τον Καρβέλα. Και επειδή ξέρω ότι ήσουν αρκετά κοντά στην Άννα, θέλω να μου πεις πώς είδες αυτή τη συνέντευξη, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ. Προφανώς θα είδα δύο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά και θα μοιραστήκαν κάποιες κρυφές, κάποιες πτυχές της προσωπικής ζωής. Αυτό φαντάζομαι θα ήταν. Δεύτερο πρόσωπο καλεσμένο στην εκπομπή της Ανίτας ήταν ο Μπάμπης ο Στόκας. Πώς το έχεις καταφέρει και έχεις βρει αυτό το υπέροχο σπίτι που αν δεν απατώ με παλιά και πριν από σένα έμεινε ο Μπάμπης Στόκας. Νομίζω ναι, έτσι έχω πληροφορηθεί. Έκατσε. Είναι καλλιτεχνικό. Είναι εκεί, το τραβάει καλλιτεχνία. Όταν βγαίνεις έξω στον δρόμο και κυκλοφορείς, οι γυναίκες σε κοιτάνε, σε αναγνωρίζουν. Ναι. Μου λένε τι παιδάρα εσύ. Χάνεις το happy day. Να πας κάπου αλλού. Κούκλος, πανέμορφος, ψηλός, έξυπνος, καλλιεργημένος, μορφωμένος, πλούσιος. Αυτό λέω που το βλέπει. Τι να πω. Θα πήγαινες κάπου αλλού, θάλασσες, ζώνη, ώρα, εκπομπή, κόνσεπτ. Εγώ, ας πούμε, θα σε είχα πάρα πολύ να σε δω παρουσιαστεί μόνος σου σε ένα κόνσεπτ που θα έχει σχέση με μηχανές, που θα έχει σχέση με δράση. Ή και με χιούμορ. Δηλαδή για να. Ένα τηλεπαιχνίδι με χιούμορ. Ναι, ένα τηλεπαιχνίδι, ναι. Θα μου άρεσε και εμένα να δοκιμαζόμουν πια. Αλλά προς το παρόν, όχι, δεν σκέφτομαι κάτι. Ξέρεις τι θέλω πιο πολύ να επενδύσω στον χώρο της υποκριτικής γιατί μου αρέσει.